Καπτά Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς πάει, τι κάνεις εδώ, πώς πάει το ταξιδάκι αυτό? Σήμερα καλά πάει, μπουνατσούλα έχουμε, ναι. Μια χαρά. Καλά, όταν έχει μπουνάτσα, στα πόσα σας σταματάνε? Όταν έχει καιρό και λέω μπουνάτσα. Ναι, όταν έχει καιρό, εξαρτάται τι καιρός είναι. Με βοριάδες, φερμπίν, ταξιδεύουμε μέχρι 7-8 μποφόρ. Ναι. Ναι, γιατί έρχεται από τη μεριά της Κρήτης, δεν σηκώνει θάλασσες. Ή άμα σηκώσει μόλις πέσει ο βοριάς, πέφτει και η θάλασσα. Ναι, με τους άλλους καιρούς, τους νότιους έχουμε τα προβλήματα, τα πολλά. Α. Και με τους πουνέντιδες. Αλλά συνήθως το καλοκαίρι νότιους καιρούς δεν έχουμε, έχουμε βοριάδες, μαΐστρους και πουνέντιδες καμιά φορά. Πες μου κάτι, αυτή η γραμμή είναι επιδοτούμενη, έτσι? Είναι επιδοτούμενη, βέβαια. Είναι άγονη. Ναι. Με 4 δρομολόγια τη βδομάδα. Μόνο καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Τα 4 εννοείς και από εδώ και από την. 2 από παλαιόχωρα και 2 από χώρα σφαγείων. Από χώρα σφαγείων. Το χειμώνα τα κάνουμε όλα εμείς, αυτό το πλοίο δηλαδή. Το καλοκαίρι μοιράζεται σε 2 πλοία. Εγώ κάνω 2 από παλαιόχωρα και τα υπόλοιπα από σφαγεία τα κάνει το άλλο πλοίο της εταιρείας. Αυτό το καραβάκι τώρα, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα, το βλέπω οριακά στο μέγεθος. Είμαστε τέλος Ιουλίου. Ναι. Το χειμώνα φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει άδειο, ε. Το χειμώνα, ναι, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Αν και το χειμώνα, ξέρετε, γίνονται περισσότερες δουλειές που έχουν κάτι εκεί πέρα. Μεταφέρουμε φορτηγά, υλικά, κατασκευή δρόμων και κάποια τέτοια πράγματα. Έχουμε και το χειμώνα, αλλά όχι όσο είναι τώρα. Τώρα είναι αιχμή. Ναι, είσαι πολλά χρόνια στη γραμμή αυτή, κατά Παύλο? 14. 14, ε. 14, με διάφορα πλοία, όχι με αυτό. Ναι. Ναι, με κάποια άλλα πλοία στην αρχή. Τώρα τελευταία τα 6-7 χρόνια είμαι εδώ. Πώς φαίνεται? Εύκολο, δύσκολο, τι είναι τώρα αυτό, για πες με εδώ. Κοίταξε, καμιά δουλειά, εντάξει, εγώ τώρα είμαι κοντά στη σύνταξη. Ναι. Ελπίζω να μείνει κάτι να μου δώσει και σε μένα, γιατί δουλεύω 22 χρόνια και έχω πληρώσει για να σου ρω λεφτά. Το έχουν ξεκινάξει τον άτομο. Το έχουν κάνει, να μην πούμε, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να δουλεύουμε αιώνια, πρέπει και εμείς να ξεκουραστούμε κάπου, γιατί η δουλειά μας είναι δύσκολη και επίπονη. Επειδή έχω πάρει αρκετές συνεντεύξεις από καπετανέους της άγονης γραμμής δωδεκανήσων κτλ. Όλοι μου λένε τι να βγούμε στη σύνταξη, να πάρουμε ένα χιλιάρικο. Ναι, αλλά μέχρι πότε θα δουλεύουμε. Είναι και αυτό. Αυτό είναι το θέμα. Οι αντοχές μας λιγοστεύουν. Ναι. Και πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε και εμείς να ξεκουραστούμε. Υπομονή λιγοστεύει. Υπομονή λιγοστεύει. Οι αντοχές μας. Είμαστε άνθρωποι, ξέρεις. Ήσουν πριν σε άλλα καράβια. Βέβαια, ήμουν 12 χρόνια έξω, ποτοπόρα. Α, και από τα ποτοπόρα ήρθες εδώ κατευθείαν και εδώ έμεινες. Δεν ήρθα κατευθείαν. Είπα να σταματήσω και σταμάτησα για ένα διάστημα. Έκανα κάποια θερμοκήπια. Ναι. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι κάποτε πρέπει να πάρω και σύνταξη. Ήρθα εδώ, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι οι συντάξεις θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Σωστά, σωστά. Τι να κάνεις. Προσπαθούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχω αποφασίσει να σταματήσω. Πόσο καιρό θες ακόμα? Λέω να σταματήσω τέλος Οκτώβρη. Α, τώρα, σύντομα. Ναι. Αντικαταστάτη θα υπάρξει? Ελπίζω. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να βρει αντικαταστάτη. Αλλά ξέρετε, όλος ο κόσμος περιμένει πώς θα βγει η σύνταξη να ξεκουραστεί. Εγώ θέλω να βγω στη σύνταξη, αλλά σκέφτομαι το πώς θα τα καταφέρω μετά. Πώς θα τα καταφέρεις μετά? Θα πρέπει με κάτι να ασχοληθείς κιόλας. Δεν είσαι και πολύ μεγάλος άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Κοίταξε, εντάξει, αλλά θα ήθελα να ξεκουραστώ. Πράγματι, έχω κουραστεί. Ειδικά αυτές οι γραμμές και όταν ασχολείσαι με τον κόσμο, ξέρετε το Αιγαίο και γενικά όλη η επικράτεια στην Ελλάδα είναι δύσκολη. Δεν υπάρχουν λιμάνια. Ναι, καταρχήν. Το αιώνιο πρόβλημα. Όλοι οι καπετανοί τα ίδια μου λένε. Πολλές φορές ερχόμαστε στα όρια μας και εμείς και τα πλοία και όλοι. Τι να σας πω. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία κουράζουν και καταβάλουν τον άνθρωπο και κάποια στιγμή πρέπει να σταματάει αυτό. Ένας καπετάνιος μου έλεγε, θυμάμαι, ότι δεν υπάρχουν λιμάνια στο Αιγαίο, μόνο προβλήτες. Έτσι ακριβώς. Είχε απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος. Ήταν ο Δημήτρης Λαδάς, ο Κορνάρου, που πάει στην άγωνη. Πήγαινε στην άγωνη, τώρα πάει Κύθυρα. Ναι, όπου βρεθεί ένας βράχος βολικός, ρίχνουν δύο σακιά τσιμέντο και σου λένε Ελλάδο. Και είναι και το άλλο. Πολλά λιμάνια τα έχουν χαλάσει και τα έχουν κάνει ουσιαστικά καταφύγια. Δεν έχουν κάνει κάτι περίπου προβλήτες και τα έχουν κάνει κλουβιά και δεν μπορεί το καράβι να κάνει λιγμούς. Ακριβώς, αυτό το πρόβλημα το έχουμε και εμείς εδώ. Υπάρχουν δύο λιμάνια, η παλιόχωρα και η χώρα σφαγείων, που με τους διάφορους καιρούς που επικρατούν δεν μπορούμε ούτε να μπούμε ούτε να βγούμε. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε λιμάνια. Όταν πιάνουν οι καιροί, δεν έχουμε πού θα πάμε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Στα εμπορικά καράβια πόσα χρόνια ήσουν, α? 12 χρόνια. 12. Πώς σου φαίνεται η εκεί δουλειά με την εδώ συγκριτικά, δηλαδή? Καμία σχέση. Τι, καλύτερα ή χειρότερα? Έξω ήταν πολύ καλύτερα. Παρόλο που. Δεν είσαι φωτός μου, το λες αυτό. Να σας πω ότι καταρχήν δεν έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις τον κόσμο αλλιώς. Χρειάζεται πάρα πολλά λεφτά. Ενώ
με τη δουλειά τη δική μας και τις εποχές που ήμουν εγώ, γιατί τώρα έχουν αλλάξει εποχές. Τα πλοία έχουν γίνει γαλατάδες, που λέμε, δηλαδή πάνε, δεν προλαβαίνεις να βγεις έξω. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πήγαμε εδώ η Αμερική και ξεχνάγαμε να φύγουμε. Έχω πάει σε μέρη, ο κόσμος έχει ομορφιές ανίποντες. Βέβαια. Ήμουν και τυχερός, γιατί πήγα σε μέρη που σπάνια πάει ναυτικός. Πέρασα τον προθυμό του Μαγκελάνου 6-7 φορές. Εκεί πέρα είναι άλλοι κόσμοι. Βέβαια. Όλα και το ζωικό βασίλειο, όλα διαφορετικά. Πες μου κάτι, με τι εταιρείες ταξίδευσες? Με καζάδικα βασικά είμαι. Όχι. Ήμουνα με τα τζαναλάδικα. Τα τζαναλάδικα τα αντικαταστήσαν τα κοντέινερς. Ναι. Εντάξει, ξεκίνησα με το κολοκοτρόνι παλιά. Να σκεφτείτε ότι εγώ πρωτοπαρκάζω το 1971. Με το κολοκοτρόνι πήγα στον Αγγελικούς, ο οποίος είναι μεγάλος χιθρανός τώρα. Και τώρα είναι ο γιος μου εκεί. Ναι, βέβαια. Και με διάφορες άλλες, με τους Σαμαρτζή. Δεν θυμάμαι κιόλας, με τον Καραγιώργης. Καραγιώργης, πρόλαβες να γίνεις καπετάνιος της εταιρείας αυτής πριν φύγεις? Όχι. Υποπλοίαρχος έφυγες. Σαν ανύπαρχος έφυγες. Υποπλοίαρχος. Είχα συμπληρώσει υπηρεσία καπετάνιο, δεν πήγα γιατί παντρεύτηκα και λέω εδώ ή εκεί. Δεν ήταν. Διάλεξα το εδώ. Άμα έχεις οικογένεια, καλύτερα εδώ. Βέβαια. Σ' άκουσα προηγουμένως κάτι να λέει για Κοσμοτέ. Τι έγινε, τι συμβαίνει? Που είναι βασικό η επικοινωνία. Ναι. Έχουμε διάφορα προβλήματα εδώ. Γιατί ξέρετε, τώρα η επικοινωνία γίνεται με το διαδίκτυο. Email, διάφορα με τα γραφεία. Σωστά. Και τώρα τελευταία έχουμε κάποια προβλήματα εδώ πέρα με το ίντερνετ. Έχουμε σκοτεινές περιοχές. Ξεκινάμε από Παλαιόχωρα και δεν πιάνουμε μέχρι να πάμε στην Αγία Ρωμέλη. Στην Αγία Ρωμέλη πρέπει να δέσεις τον τόκο δίπλα για να μπορέσεις να πιάσεις. Ενώ αυτό δεν συνέβαινε παλιά. Τι άλλαξε? Δεν ξέρω. Είχα ξαναεπικοινωνήσει με αυτούς. Και μου είχαν πει ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε ότι το φτιάξανε. Δούλεψε για μία μέρα, μετά ξανά πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ειλικρινά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια κάποια προσοχή, γιατί τώρα στα πλαίσια του ανταγωνισμού υπάρχουν και άλλες εταιρείες. Βέβαια, σωστά. Και θα κοιτάξουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ωραία. Θέλω αν να μου πει κάτι για να τελειώσω, αν σε κουράζω. Εδώ στη γραμμή αυτή, έχει συμβεί ποτέ κάτι που σου έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη, είτε καλό είτε κακό? Τα χρόνια που είσαι. Πολύ κακό, όχι. Έτυχε να μεταφέρουμε κάποιους λαθρομετανάστες, κάποιους μετανάστες, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Τους που λέει ο κόσμος λαθρομετανάστες, από την Κάβδο συγκεκριμένα. Ναι. Αυτό μου έχει μείνει. Κατά τα άλλα, οι καιροί. Ξέρετε, εδώ πέρα ποτέ η μία μέρα δεν είναι ίδια με την άλλη. Ναι. Ποτέ δεν υπάρχει. Είτε από θέματα καιρού, είτε από θέματα κόσμου. Ο κόσμος είναι. Τώρα τελευταία, ειδικά, ο χαρακτήρας του κόσμου έχει αλλάξει. Μιλάς για τους ταξιδιώτες ή για τους ντόπιους κατοίκους? Οι ντόπιοι τους ξέρουμε. Ναι. Οι ντόπιοι ξέρουμε ποιοι είναι, τους έχουμε συνηθίσει, μας έχουν συνηθίσει και δεν εκπλησόμαστε για τίποτα. Ναι. Μιλάω για τους επιβάτες. Ναι, οι επιβάτες οι οποίοι είτε γιατί δεν ξέρουν, δεν είναι ναυτικοί, όλος ο κόσμος δεν είναι ναυτικός και πολλές φορές με θέματα που υπάρχει ταλαιπωρία κτλ. Έχουμε διάφορα προβλήματα, αλλά ευτυχώς τα ξεπερνάμε. Φαντάζομαι πάντως ότι οι γαβιώτες σας έχουν όπα-όπα. Κανονικά πρέπει να σε το καραβάκι να το προσέχουν, έτσι. Κοιτάξτε, έχουμε ταυτιστεί με αυτούς πλέον. Βέβαια. Εμείς δουλεύουμε γιατί υπάρχουν αυτοί. Ναι. Και αυτοί υπάρχουν γιατί υπάρχουμε κι εμείς. Και τους εξυπηρετούμε. Σωστά. Δεν έχουν άλλη επικοινωνία. Μάλιστα. Τον εξωκόσμο. Εκτός από κάποια μικρά σκάφη που πηγαίνουν έρχονται. Αλλά στην ουσία η Γάβδος αναπτύχθηκε από την εποχή που αρχίσαν να πηγαίνουν αυτά τα πλοία. Ναι. Πήγαν οι εργολάβοι, πήγαν τα μηχανήματα, γιατί η πόρτα δεν είχε ούτε δρόμους. Πώς θα φτιάξουν οι δρόμοι? Το ξέρω, είχα πάει παλιά. Ναι, αυτά λοιπόν τα πλοία μεταφέρανε τα πλοία. Η Γάβδος είχε την τύχη τα τελευταία χρόνια, και μιλάω μετά το 81-85, είχε την τύχη να βγει στην επιφάνεια, ενώ πρώτα ήταν στην αφάνεια, λίγοι την ξέρανε. Να βγει στην επιφάνεια για διάφορους λόγους. Πήρε πάρα πολλά λεφτά και έχει αλλάξει όψη η Γάβδος. Παλιά ήταν ο παπάς, ο αγροφύλακας και ο χωροφύλακας. Γιατρός σπάνια. Τώρα έχει τα πάντα. Μάλιστα. Θα τα δω αυτά, θα συζητήσω και με την Κέλλη εκεί. Την ξέρω από παλιά πριν γίνει δήμαρχος. Βέβαια. Λοιπόν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να έχουμε καλές θάλασσες και ασφαλή ταξίδια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Και καλή σύνταξη. Τι να σου πω, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Να προσπαθήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.